τους άκουσε να λένε για την κατάσταση στην πόλη. Ο Ζακ είπε ότι βρισκόταν σε μια περίεργη περίοδο. Κανείς δεν είχε την εξουσία στην πόλη. Οι Έλληνες ήταν αποκομμένοι στο Κονάκι, 100 χωροφύλακες από την Κρήτη, και δεν έκαναν κουμάντο σε τίποτα. Ο δήμαρχος ήταν Ντον Μες, εξισλαμισμένος Εβραίος, και οι Γάλλοι κανόνιζαν τα πάντα. Είχαν καταλάβει όλα τα δημόσια κτίρια, έλεγχαν όλες τις υπηρεσίες και μοίραζαν λεφτά. Δεν έκαναν επιτάξεις, αλλά νίκησαν κτίρια, χωράφια. Οι Σέρβοι πάλι ήταν τόσοι πολλοί, χιλιάδες. Όλη η πόλη αλλά και οι περιοχές έξω από τα τείχη ήταν ένα μεγάλο στρατόπεδο. Ξόδευαν χρήματα και ο πόλεμος αυτός είχε γεμίσει χρυσάφι την πόλη. Χτες το βράδυ, είπε η Σολίτα, στη βίλα του Μοδιάνο που μαζεύτηκε η ηγεσία της κοινότητας, μιλούσαν για ανεξάρτητη Θεσσαλονίκη, να γίνει η πόλη και τα γύρω μέρη μια Ιερουσαλήμ κάτω από γαλλική προστασία, να μην ανήκει σε κανένα κράτος, μια ανεξάρτητη πόλη, μια πόλη σιωνιστική.